Χρόνης Βάρσος, φιλόλογος, ιστορικός ερευνητής, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας κύριε Βάρσο. Καλημέρα σας κύριε Δαμαβολίτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε. Την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει μια ιστορική αναδρομή στο θέμα της Μέσα Ανατολής και στον πόλεμο που γίνεται στην Γάζα με το Ισραήλ και σήμερα θέλω να δείξουμε κάτι άλλο. Θέλω να μας πείτε πώς εκλαμβάνει η ελληνική κοινωνία αυτό που συμβαίνει εκεί, που είναι μια σύγκρουση ουσιαστικά Ανατολής και Δύσης, που έχουμε για άλλη μια φορά τη διαίρεση. Όπως είχαμε στον πόλεμο στην Ουκρανία τους φιλόρωσους και τους φιλοδυτικούς, όπως είχαμε τα εμβόλια με τους εμβολιαστές και αντιεμβολιαστές, για να μην πάμε πιο πίσω στα οικονομικά με τους μνημονιακούς και τους αντιμνημονιακούς. Πώς εκλαμβάνει η ελληνική κοινωνία αυτό που συμβαίνει λοιπόν στην Γάζα και πώς διαχωρίζεται? Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό που θίγεται. Η ελληνική κοινωνία καταρχάς έχει αυτή την τάση να διχάζεται. Και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τέτοιου μεγέθους και σημασίας γεωπολιτικά γεγονότα, ιδιαίτερα όταν είναι στην γειτονιά μας και είναι τόσο επικίνδυνα, έχουν πολλές διαστάσεις, όπως είναι η ανθρωπιστική κρίση ασφαλώς, όπως είναι το κομμάτι το προσφυγικό, όπως είναι οι διπλωματικές παρενέργειες, αλλά και ο κίνδυνος εμπλοκής άλλων μερών στην σύγκρουση αυτή Ισραήλ-Παλαιστινίων, που κάνει αυτή τη στιγμή τη σύγκρουση να είναι λίγαν επικίνδυνη και να μπορεί να ξεφύγει κάποια στιγμή από τον έλεγχο. Η ελληνική κοινωνία διχάζεται για διάφορους λόγους κατά τη γνώμη μου. Ένας είναι η ελλειπής γνώση. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας το οποίο πληροφορείται, όχι όσο ήταν παλιά βέβαια, από τα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή τα κλασικά δελτία ειδήσεων. Υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι βέβαια που ψάχνει στο ίντερνετ. Προσπαθεί διαδικτυακά να ενημερωθεί, άλλοτε μονόπλευρα, άλλοτε όχι. Υπάρχουν οι λεγόμενοι διαμορφωτές γνώμης, οι οποίοι είναι δημοσιογράφοι, είναι διάφορα blogs. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν επίσης και καταβολές ιδεολογικές. Άλλοι από αυτούς έχουν μία τύφλωση σε κάποια ζητήματα, άλλοι έχουν μία ιδεολειψία, άλλοι έχουν μία μονομέρεια στην προσέγγιση και κατά συνέπεια αυτό δημιουργεί λάθος προσέγγισης, κατά τη γνώμη μου. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα. Πολλές φορές, και αυτό με ενοχλεί προσωπικά, δηλαδή η ευαισθησία είναι επιλεκτική. Παραδείγματος χάρη, ένα μήνα πριν έγινε η εκδίωξη των Αρμενίων από το Αρτσάχ, τον γνωστό μας Ναγκόρνο Καραμπάχ. Μιλάμε για περίπου 120.000 ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από τις πατρογονικές τους εστίες τουλάχιστον 3.000 ετών. Εκδιώχθηκαν από τους Αζέρους και τους Τούρκους, συμμάχους τους, και ουδείς διαμαρτυρήθηκε. Δηλαδή δεν είδαμε διαδηλώσεις στην Αθήνα απ' έξω από την τουρκική και την αζέρικη πρεσβεία. Να σας πω κάτι που επίσης πάλι είναι τελείως άγνωστο. Την 1η Νοεμβρίου έληγε μια ημερομηνία που βάλαν ως όριο η κυβέρνηση του Πακιστάν για να φύγουν οι Αφγανοί πρόσφυγες από το Πακιστάν. Μιλάμε για περίπου 1,7 εκατομμύρια Αφγανούς. Και ήδη έχουν αρχίσει απελάσεις. Από τις πληροφορίες που είχα, έχουν απελάσει πάνω από 100.000 ανθρώπους. Και το σκεπτικό είναι, εντάξει, προφανώς δεν είναι εφικτό, να φύγουν τα σχεδόν 2 ή 4 εκατομμύρια Αφγανοί πρόσφυγες από το Πακιστάν. Αν γινόταν πάντως κάτι τέτοιο ή στην Ελλάδα ή σε ευρωπαϊκή χώρα, θα είχε κρεμαστεί ο κόσμος. Αν αυτό αφορούσε, για παράδειγμα, μερικές δεκάδες, ακόμα και ατομικά κάποιον, επώνυμο ή οτιδήποτε, ο οποίος είχε την ιδιότητα του πρόσφυγα ή μετανάστη, αντιλαμβάνεστε τι θα είχε γίνει. Μιλάμε για έναν τέτοιο αριθμό. Μπορείτε να το ψάξετε και να το δείτε. Είναι οι πρόσφυγες που έχουν μαζευτεί κατά καιρούς στο Πακιστάν, όπως και στο Ιράν υπάρχουν περίπου πάνω από 1 εκατομμύριο, νομίζω, Αφγανοί πρόσφυγες, λόγω του συνεχόμενου πολέμου σε αυτή τη πολύπαθη χώρα από το 1978-79 και μετά. Άλλες περιπτώσεις. Ουδής διαμαρτύρεται στην Ιορδανική Αιγυπτιακή Πρεσβεία όταν με θρασίτητα και με απανθρωπιά δηλώνουν ότι δεν θα πάρουν ούτε έναν Παλαιστίνιο πρόσφυγα από τη Γάζα. Και μιλάμε για κράτη ομοεθνή, αραβικά δηλαδή, κράτη τα οποία έχουν ιστορική εμπλοκή στην περιοχή, δηλαδή η Γάζα
για όσους δεν το γνωρίζουν, από το 1948-49 που έληξε ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος έως το 1967 ήταν Αιγυπτιακό έδαφος και η Δυτική Όχθη ήταν Ιορδανικό έδαφος το ίδιο ακριβώς διάστημα 1948-49 έως το 1967 και δεν έχουν καμία εμπλοκή, καμία διάθεση να πάρουν ούτε έναν. Φυσικά η Ιορδανία έχει πάρα πολλούς Παλαιστινίους πρόσφυγες στο έδαφος της και έχει, δεν είναι τις παρούσεις, παλιότερες εμπλοκές με το Μαύρο Σεπτέμβριο, με την εξόντιση των Παλαιστινίων του Σεπτέμβριου του 70, αλλά και την πλευρά των Παλαιστινίων, οι οποίοι έχουν σκοτώσει τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας το 51 και την δολοφονία του Ιορδανού Πρωθυπουργού τον Νοέμβριο του 71, ως υπεύθυνο για το Μαύρο Σεπτέμβριο. Ούτε εκεί πέρα υπάρχει ευαισθησία. Και ερχόμαστε και στο μεγάλο πληθυσμιακό κομμάτι που είναι οι Κούρδοι, ως παράδειγμα, οι οποίοι είναι 45 περίπου εκατομμύρια στην περιοχή, διασπασμένοι σε 4 κράτη, Τουρκία, Ιράν, Ιράκ, Συρία, οι οποίοι όπως γνωστόν διεκδικούν και ένοπλα μετά το 84, στην Τουρκία τουλάχιστον από το 84, στις άλλες χώρες νωρίτερα, ιδιαίτερα στο Ιράκ, την ανεξαρτησία τους, τη διάθεσή τους και αυτοί να αποκτήσουν ένα κράτος και μια εθνική αιστεία. Ούτε εκεί πέρα υπάρχει κάτι τέτοιο. Επίσης είναι πολύ ενοχλητικό το ότι και τα θύματα των Εβραίων, προφανώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί πολλαπλάσια βία και δημιουργεί ένα τεράστιο ανθρωπιστικό ζήτημα στη Γάζα. Οι νεκροί με βάση τις παλαιστινιακές πηγές, αλλά σίγουρα δεν θα απέχουν και πολύ από την πραγματικότητα. Ούτε έχει σημασία και ένας νεκρός να υπάρχει, είναι καταδικαστέο εξίσου. Μιλάνε για περίπου 5.500 παιδιά, για περίπου 3.500 γυναίκες, αθρηστικά πάνω από 13.000 νεκρούς. Όπως και οι Ισραηλινοί έχουν και αυτοί βέβαια τους περίπου 1.000 νεκρούς αμάχους από τις επιθέσεις στα Κιμπούτς, όταν ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση, η τελευταία σύγκρουση, στις 7 Οκτωβρίου. Δηλαδή η επιλεκτική ευαισθησία απέναντι στα θύματα είναι άσχημη. Δηλαδή πόλεμος αστικός έγινε ας πούμε στον Γκρόζνη, αν θυμάστε. Παλιότερα στον Κάφκασο, ο πρώτος ρωσοτσετσενικός πόλεμος του 1994-1996 και ο δεύτερος του 1999-2000. Τα θύματα ήταν δεκάδες χιλιάδες. Και από την πλευρά των αμάχων Τσετσένων και από την πλευρά βέβαια των Ρώσων στρατιωτών που πολεμούσαν τους αντάρτες Τσετσένους. Ούτε εκεί είδαμε κάτι τέτοιο. Σε αυτή την επιλεκτική ευαισθησία που μας περιγράφεται, δεν έχει παρόμοια χαρακτηριστικά και η περίπτωση της Κύπρου? Αν γινόταν δηλαδή κάτι ανάλογο στην Κύπρο και από την ελεύθερη μπαίναν στην κατεχόμενη και έκαναν παρόμοιες ενέργειες με αυτές που έκανε η Χαμάς, θα είχαμε εδώ που είμαστε ένα έθνος διαδηλώσεις? Τι πιστεύετε? Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο, δηλαδή μια οργάνωση ας το πούμε τρομοκρατική Ελληνοκυπρίων έκανε μια εισβολή βίαιη στα κατεχόμενα και έκανε αυτές τις φρικαλαιότητες που έγιναν με τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, με αποκεφαλισμούς, βιασμούς, πολύ φρικαλαίες καταστάσεις και άρπαζε και ο Μύρος και κατευθυνόταν στο ελεύθερο έδαφος της Κύπρου και είχαμε κατόπιν την αντίδραση της Τουρκίας με αποκλεισμό, βομβαρδισμούς, απειλή εισβολής ή και εισβολή. Τότε έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία κατά πόσον θα γινόταν διαδηλώσεις στήριξης αυτής της ενέργειας, υπεράσπισης του κυπριακού αγώνα και καταγγελίας διεθνώς της τουρκικής επιθετικότητας. Βλέπετε ότι υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά μερικές φορές. Και ξέρετε, συμβαίνει και κάτι άλλο. Στη Συρία υπάρχει ο συνεχιζόμενος εμφύλιο που έχει καταστρέψει τη χώρα ουσιαστικά από το 2011. Διάβαζα μία αναφορά η οποία εδράζεται και σε στοιχεία του ΟΗΕ που κατά καιρούς βγάζει αναφορές μηνιαίες και ετήσιες για τα 10 χρόνια, για τα περίπου 12 χρόνια συμπλήρωσης, δηλαδή τον Μάρτιο του 2023. Σας λέω ότι έχουν χαθεί περίπου 230.000 άμαχοι, εκ των οποίων, όπως αναφέρουν οι πηγές, το συριακό καθεστώς ευθύνεται για τις περίπου 200.000. Οι ρωσικές δυνάμεις, για παράδειγμα, που βομβαρδίζουν την Ιντλίπ, τους Ισλαμιστές συνειωτέων στο Ιντλίπ, που θέλουν να ανατρέψουν τον Άσαντ, ευθύνονται για περίπου 7.000 αμάχους, εκ των οποίων μάλιστα και 2.000 παιδιά. Αντίστοιχους θανάτους, για θανάτους ευθύνονται βέβαια η Ισλαμική Αντιπολίτευση, ο ISIS, η τουρκική αεροπορία που βομβαρδίζει στη Βόρεια Συρία, ιδίως στις κουρδικές περιοχές. Και εκεί η ευαισθησία είναι πολύ επιλεκτική. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Επίσης,
ένα σύνθημα στις διαδηλώσεις, το οποίο ουσιαστικά μεταφράζεται σε τάση εξάλληψης των Εβραίων, του Ισραηλινού κράτους. Σε αυτό ναι. Θέλω να μείνουμε λίγο, γιατί παρατηρούμε μια μεγάλη αντίφαση σε αυτό το διαχωρισμό που γίνεται. Δηλαδή, ίσως να φταίει και αυτό που είπατε, ότι υπάρχει θέμα με την πληροφόρηση. Δηλαδή, υπάρχει κάτι που θέλω να μας σχολιάσετε. Είναι τυχαίο ότι όλα τα μέσα στην Ελλάδα, που την περίοδο που ήταν το μνημόνιο και αντιμνημόνιο, τασόταν με τη δραχμή. Αργότερα με τις αμερικανικές εκλογές ήταν με τον Τραμπ. Αργότερα ήταν με τους αντιεμβολιαστές, συντεταγμένοι. Αργότερα ήταν με τον πόλεμο στην Ουκρανία με τους Ρώσους. Και σήμερα με αυτό που συμβαίνει είναι μαζί με την Χαμάς. Δηλαδή φτάνουμε σε ένα σημείο και υπάρχει μία πλευρά που παρουσιάζει αυτή την αντίφαση. Δηλαδή βλέπουμε ακόμα και η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ να σηκώνει σημαία της Χαμάς, που αν πάει ένας τέτοιος άνθρωπος εκεί θα τον κάνουν, ας πούμε, κύμα, ή όπως βλέπουμε... Τα είδαμε και με τον Άισι. Τα είδαμε με τον Άισι που τους πετούσαν, ας πούμε, από εκεί. Από την άλλη έχουμε τα μέσα τα συστημικά που επηρεάζονται σίγουρα από τις μεγάλες δυνάμεις και παρουσιάζουν μια αγγελική εικόνα του Ισραήλ, και το δύσκολο είναι το σημείο ισορροπίας. Δεν παρατηρείται μια μεγάλη αντίφαση πάνω σε αυτό, και πώς την εξηγείτε? Ναι, βεβαίως παρατηρώ και αυτό που είπατε στη διαχρονία της τελευταίας δεκαετίας πάλι τις αποδεικνύει τα λεγόμενά σας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μια νυφάλια προσέγγιση. Είμαστε καθαρά στην λογική της οπαδοποίησης, η οποία έχει να κάνει και με την επενδυτική μας ευαισθησία, έχει να κάνει και με την ιδεολειψία μας μερικές φορές, αλλά έχει να κάνει και με πράγματα τα οποία σχετίζονται με διαστάσεις που δεν αναδεικνύονται. Θα σας βάλω ένα ζήτημα. Την ηγεσία της Χαμάς. Όταν αναφέρομαι στη Χαμάς, για να μην παρεξηγηθώ, δεν αναφέρομαι συνολικά στον Παλαιστινιακό αγώνα, ούτε αναφέρομαι στο δικαίωμα των Παλαιστινίων να έχουν κράτος όπως πρέπει να έχουν. Και προσωπικά θεωρώ ότι η μόνη λύση, που δεν τη βλέπω βέβαια, είναι η λύση των δύο κρατών, όπου μπορούν να συνυπάρξουν, ας το πούμε υπό μία έννοια, αρμονικά δύο λαοί, υπό προϋποθέσεις βέβαια και διάφορες υποσχέσεις που μπορούν να δώσουν. Δηλαδή κάτι σαν την προσπάθεια που έγινε στο Όσλο το 1993, που δεν καλύπτει βέβαια και τις δύο πλευρές, αλλά ίσως θα ήταν μία λύση συνύπαρξης. Γιατί μετά το 1995 και τη δολοφονία Ράμπιν είδαμε η κατάσταση να ξεφεύγει τελείως και φτάσαμε βέβαια σε αυτή την τραγωδία που συμπελείται σήμερα στη Γάζα. Η ηγεσία της Χαμάς, για παράδειγμα, ο Χαλέντ Μεσάλ, ο Ισμαήλ Χανίγε, ο Αμπού Μαρζού, είναι public. Δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος αυτό. Μιλάνε για καταθέσεις 3, 4 και 5 δισεκατομμύρια. Βρίσκονται μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Ντόχα του Κατάρ, μένουν σε πολυτελή ξενοδοχεία. Είναι οι οπαδοί της δημιουργίας του Ισλαμικού Εμμυράτου της Παλαιστίνης, δηλαδή της πλήρους εξαφάνισης του Ισραήλ, εξού και το συνθηματάκι «From the river to the sea, Palestine will be free». Αυτό σημαίνει ότι αν από τον Ιορδάνη μέχρι την θάλασσα, μέχρι τη Μεσόγειο φτιαχτεί Παλαιστινιακό κράτος, δεν θα υπάρχει Εβραϊκό κράτος. Δηλαδή κάπου πρέπει να πάνε αυτά τα 7 εκατομμύρια των Εβραίων, για παράδειγμα. Η ηγεσία. Είναι μια ηγεσία που δεν θυμίζει κάτι στις παλιές ηγεσίες, τους αγωνιστές της PLO, οι οποίοι ήταν και αυτοί εξόριστοι, αλλά δεν ζούσαν με τέτοια κλειδί και τέτοια προπληκτικότητα. Σε αυτό δεν γίνεται καμία κριτική, για παράδειγμα. Θα μου πείτε... Κύριε Βάρσο, σε αυτό βέβαια, γιατί παραμένουμε στο θέμα μας που είναι το πώς αυτό επιδρά στην ελληνική κοινωνία, είναι και θέμα ενημέρωσης, έτσι δεν είναι? Βεβαίως είναι θέμα ενημέρωσης. Δεν το λέω για την ευαισθησία κάποιων ανθρώπων σε σχέση με το πώς... Συλλήβδινα από τα μέσα. Βεβαίως δεν αναφέρεται. Μα και το Forbes είχε βγάλει τον Χαλέντ Μεσάλ, ότι είναι billionaire, δηλαδή 5 δισεκατομμύρια κατάσταση, πρωτοσέλιδο. Πριν την κρίση, πολύ πριν την κρίση. Δεν εμπλέκεται καθόλου ο παράγοντας Κατάρ, Τουρκία, Ιράν και ποιες είναι οι σχέσεις με αυτούς. Δηλαδή δεν γίνεται αντιληπτό, θέλω να πω, όχι ότι δεν αναφέρεται. Αλλά η ποιότητα της ηγεσίας σίγουρα δεν μπορεί να καθορίζει σε κάθε περίπτωση την σημασία και την ιστορικότητα ενός αγώνα ή το δίκαιο ενός αγώνα.
αλλά παίζει ρόλο η ποιότητα της ηγεσίας κάθε φορά. Θυμάστε, εσείς που είστε και παλιότερος, και εγώ είμαι παλιότερος, τι ακουγόταν τότε στη δεκαετία του 80 για τις σχέσεις του Βατικανού και τη ΣΥΑ με τον Λεχ Βαλέσα, για παράδειγμα. Μάλιστα, στην Πολωνία. Δεν ετέθη, ας πούμε, ναι, στην Πολωνία με τους δικά του αλληλεγγύη. Ναι. Δεν τέθηκε το ζήτημα αν όντως ο πολωνικός λαός ή οι Πολωνοί εργάτες έχουν δικαιώματα συνδικαλιστικά, ας πούμε, με τις μεγάλες απεργίες που γινόταν στο Γκντάνσκ. Αλλά πάντα όλοι κάποιοι προσπαθούσαν να βρούνε αν είναι συνδεδεμένος με μυστικές υπηρεσίες ο Βαλέσα. Ωραία, ας πούμε, ήταν συνδεδεμένος. Δεν ισχύει το ίδιο τώρα για τη Χαμάς. Υπάρχει ένα άλλο επιχείρημα. Στο θέμα της Ουκρανίας, για παράδειγμα, κατηγορούνταν αυτοί που τέλος πάντων θεωρούσαν ότι οι Ουκρανοί είναι ενεργούμενα των Αμερικανών και τους έχουν βάλει, που προφανώς σε αρκετό βαθμό συμβαίνει αυτό, ή για την ηγεσία τους με τον Ζελένης, και ότι δηλαδή αυτός προκάλεσε τη ρωσική εισβολή με την διάθεσή του να ανατοποιήσει τη χώρα. Δεκτό. Το αντίστοιχο επιχείρημα ότι η Χαμάς προκάλεσε τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς και τη σημερινή ισοπαίδωση βέβαια της Γάζας, με όλες αυτές τις ανθρωπιστικές παρενέργειες που υπάρχουν, που είναι μια απόλυτη καταστροφή για τον Παλαιστινιακό λαό στην περιοχή, κανένας δεν λέει ότι η Χαμάς φταίει γι' αυτό. Ενώ στην άλλη περίπτωση φταίει ο Ζελένσκι, για παράδειγμα. Αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή, δεν έχουμε δύο μέτρα, όταν έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά στην πολιτική που ασκούμε και δεν έχουμε μια σταθερότητα ιδεολογική ή ανθρωπιστική σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να τους καταγγέλουμε όλους. Με αυτή την έννοια. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι ή να υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί σε αυτές τις περιπτώσεις εν συνόλο. Ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπου το ίδιο έδαφος, για το ίδιο έδαφος, το πολύ πολύ μικρό έδαφος, έχουν ιστορικά δικαιώματα και οι δύο λαοί. Εξάλλου υπάρχει και μια πραγματικότητα. Θα πει κάποιος, το εβραϊκό κράτος προέκυψε από επικισμούς. Σωστά. Προέκυψε από επικισμούς. Αλήθεια είναι αυτό. Και υπάρχει και το θέμα των επικισμών στη Δυτική Όχθη, που για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο αγκάθι ιδιαίτερα, γιατί υπάρχουν 700.000 έπικοι στη Δυτική Όχθη, που είναι και το μεγάλο πρόβλημα στο πώς θα μπορούσε να λυθεί και πώς θα μπορούσε η Δυτική Όχθη να αποτελέσει τον πυρήνα ενός παλαιστινιακού μελλοντικού κράτους. Αλλά και οι δύο λαοί έχουν ιστορικά δικαιώματα. Είμαι ένα Άραβες φτάνοντας εκεί τον 7ο μετά Χριστόν αιώνα, ή δε Εβραίοι, γιατί είναι η γη τους από την αρχαιότητα. Δηλαδή, εντάξει, έχουν και αυτοί τα δικαιώματά τους. Από την άλλη, θα μπορούσαν να συνυπάρξουν. Η περιοχή όμως είναι πολύ μικρή και έχει μια ιστορία αίματος. Ξέρετε, η Γάζα είναι σαν την Άνδρο, έχει ξανακουστεί αυτό ως έκταση, το νησί της Άνδρου. Η Δυτική Όχθη είναι περίπου σαν τον ομό του Λακαρνανίας. Και το επίσημο κράτος του Ισραήλ, ας το πούμε έτσι, είναι σαν την Πελοπόννησο, με 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Φανταστείτε για πόσο μικρούς τόπους μάχονται σχεδόν 100 χρόνια αυτοί οι δύο λαοί μεταξύ τους. Ίσως μόνο με διεθνή παρέμβαση θα μπορούσε το θέμα να πάρει κάποιο άλλο χαρακτήρα. Αλλά οι πληθυσμοί της Ευρώπης, οι οποίοι είναι μακριά από τη σύγκρουση, υπό μία έννοια μακριά βέβαια, γιατί το κομμάτι και η διάσταση τρομοκρατίας μέσω Ισλαμικών κυρίων στην Ευρώπη είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Και τι κινδύνους κρύβει δηλαδή αυτό, θα έπρεπε να το βλέπουν με μεγαλύτερη υπαλλιότητα και να στις διαδηλώσεις να προτάσετε το ειρηνιστικό και μια μελλοντική λύση και όχι να ρίχνουμε νερό στο μήλο του φανατισμού. Δηλαδή όταν στη Γερμανία υπάρχουν σημαίες, όχι απλά της Χαμάς, υπάρχουν σημαίες του ISIS, σημαίες του Ταλιμπάν, στις οποίες μάλιστα στη Γερμανία κρατούσαν και μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, σημαία των Ταλιμπάν, φανταστείτε τώρα. Εντάξει, μιλάμε για απόλυτη τρέλα δηλαδή σε αυτή την περίπτωση. Τώρα στην Γερμανία έχει σοκαριστεί ο πολιτικός κόσμος, όχι από τις δηλώσεις Ερντογάν που πήγε εκεί και εξεστέλησε κατά τη γνώμη μου το Σόλτς. Έκανε το σόου εκεί μπροστά στις κάμερες κιόλας. Βεβαίως το έκανε, αλλά δεν έχει το ειδικό πολιτικό βάρος ο Γερμανός καγκελάριος να απαντήσει αντιστοίχως. Είδατε πια πόση έλλειψη έχει ο πολιτικός κόσμος στην Ευρώπη. Δηλαδή αφήνεται ο Ερντογάν να λέει ό,τι θέλει. Και εδώ είναι ο μεγάλος κίνδυνος για το τι θα πει στην Αθήνα που θα έρθει στις 7 Δεκεμβρίου. Μαζί με την κουστοδία. Με αυτό το τελευταίο που είπατε θέλω να κλείσουμε και θέλω να μας πείτε όλες αυτές τις διαδηλώσεις που είδαμε υπέρ, για να το πάμε λίγο και προς τα έξω, τι γίνεται ας πούμε στην Ευρώπη, όλες αυτές τις διαδηλώσεις που είδαμε και γίνανε και είχαν πάρα πολύ κόσμο και στο Λονδίνο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εκατοντάδες χιλιάδες, όχι απλά κόσμο. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό το μέγεθος αφενός και αν
Πιστεύετε ότι όπου να είναι θα έχουμε ευρωεκλογές? Αν εκτιμάτε ότι μπορεί να αλλάξει ο χάρτης ο πολιτικός στις ευρωεκλογές λόγω των γεγονότων και με ενδεχόμενες τρομοκρατικές ενέργειες? Ναι, ασφαλώς το βλέπω. Κοιτάξτε, στην Ευρώπη υπάρχουν εκατομμύρια μεταναστών, ιδιαίτερα από μουσουλμανικές χώρες, αραβικές κατά ένα μεγάλο λόγο, αλλά και σίγουρα ισλαμικές γενικότερα, μη αραβικές, όπως είναι Τούρκοι, Ιρανοί, Πακιστανοί ασφαλώς, άνθρωποι από τον Μπαγκλαντές κλπ. Κατά εκατομμύρια στην Αγγλία, η πακιστανική μόνο κοινότητα είναι, από ό,τι γνωρίζω, 3 με 4 εκατομμύρια. Προφανώς μπορεί να συγκροτήσει το μεταναστευτικό κοινό από μουσουλμανικές χώρες τόσο μεγάλες διαδηλώσεις, καθώς συμπληρώνεται βέβαια και από ανθρώπους που είτε κατεβαίνουν πραγματικά με αγνά αισθήματα εναντίον του πολέμου και της σφαγής που γίνεται αυτή τη στιγμή εκεί πέρα. Αλλά και ταυτόχρονα από μια διάθεση να συγκρουστεί σε μια αντιδυτική, ας το πούμε, κατεύθυνση. Γιατί υπάρχει αυτή η παράμετρος της διαδηλώσης, δηλαδή η κακή αποικιοκρατική δύση που προκαλεί παντού πολέμου. Σε αυτό πάνω, είναι σε αυτό πολύ πάνω λίγο. Ελαφρά ανάλυση βέβαια της πραγματικότητας. Ναι, σε αυτό να διακόψω. Έχουν ευθύνη τα συστημικά μέσα και όλος ο κόσμος που προσπαθεί να εξοραίσει όλο αυτό τον όλεθρο που διαπράττει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, που δημιουργεί το Ισραήλ στην Παλαιστίνη που βομβαρδίζει αμάχους. Γιατί αντιδραστικά και μόνο όταν προσπαθούν να εξοραίσουν αυτή την εικόνα, δεν είναι επόμενο ότι θα πάνε στην άλλη μεριά. Ναι, ναι, είναι σωστό αυτό που λέτε. Προφανώς το Ισραήλ απολάμβανε πάντα μία κάλυψη σε ό,τι έκανε. Διότι έχει πάρα πολύ μεγάλες προσβάσεις, ιδίως στις ΗΠΑ, σε όλη την Ευρώπη, στο δημοσιογραφικό χώρο, ασφαλώς. Σήμερα όμως είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή βλέπω ότι το Ισραήλ, επικοινωνιακά τουλάχιστον εννοώ, πιέζεται αρκετά από τη δυτική κοινή γνώμη και τις ΗΠΑ, όσο δεν γίνεται αντιληπτό εύκολα. Δηλαδή και η παρουσία των ΗΠΑ εκεί πέρα δεν είναι να οξύνουν την κατάσταση, κατά τη γνώμη μου, όσο να συγκρατήσουν την οργή του Ισραήλ εναντίον των Αράβων και του Ιράν ασφαλώς. Πρόσφατα είδαμε και το περιστατικό, νομίζω χτες, της αρπαγής πλοίου στην Ερυθρά από τους Χούτι της Ιεμένης. Αυτό, τους αντάρτες, ναι. Ναι, τους αντάρτες του Ιράνου. Νομίζω ότι οι Αμερικανοί σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται, στο να το συγκρατήσουν το Ισραήλ. Διότι το Ισραήλ είναι και μια χώρα η οποία έχει δείξει ότι δεν έχει φραγμούς ηθικούς σε αυτά τα ζητήματα και επιπλέον κατέχει πυρηνικό οπλοστάσιο. Έτσι δεν είναι τόσο αστεία τα πράγματα στο τι μπορεί να συμβεί. Από εκεί και πέρα η δυτική κοινή γνώμη έχει και έλλειψη πληροφόρηση σε πολλά ζητήματα. Υπάρχει ένας έντονος αντιδυτικισμός σε μεγάλο ποσοστό. Ένα παράδειγμα σας δίνω. Παράδειγμα το κομμάτι του δουλεμπορίου. Έτσι, είναι κλασικό ιστορικό παράδειγμα. Την ιστορία με Αφρικανούς σκλάβους την έχουν ξεκινήσει οι Άραβες φύλαρχοι και τα μουσουλμανικά κράτη που υπήρχαν στη Βόρεια Αφρική. Τα υπό Οθωμανική διοίκηση. Αλγερία, Τίνιδα, το Μαρόκο έκανε δουλεμπόριο. Δηλαδή ουσιαστικά κάπου θέλουμε να ξεπλύνουμε, να χρησιμοποιήσω έτσι ένα γνωστό λαϊκό όρο, τους Άραβες από την εμπλοκή τους στο παγκόσμιο δουλεμπόριο Αφρικανών. Και αυτό που λέτε αλλάζει όχι και... Όχι ότι οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν, εννοείται ότι κάνουν τεράστιο δουλεμπόριο, Ισπανοί, Πορτογάλοι, Ολλανδοί, Άγγλοι, Γάλλοι, αλλά υπάρχουν και οι άλλοι. Οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο της αυτό ιστορίας. Αλλάζει βέβαια και το αφήγημα της κουλτούρας woke που μιλάει για από αποαπικιοποίηση, γιατί δεν ήταν μόνο. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει, άμα το πάμε έτσι, η Οθωμανική κατάκτηση στα Βαλκάνια, δηλαδή 600 χρόνια, τι ακριβώς ήταν. Έχει πολλούς θέτες αυτό το έγκλημα. Κύριε Βάρσο, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Για ναι, την... αν μου επιτρέπετε ναι. Ένα λεπτό ακόμα ναι, να συμπληρώσω ναι. Και γι' αυτό είναι και λίγο ανεπικίνδυνο το τι θα λεχθεί από την πλευρά του Ερντογάν, για να πάμε και στο αρχικό, στις 7 Δεκεμβρίου. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα και η κυβέρνηση εν προκειμένου. Νομίζω ότι έχει άγνοια κινδύνου για το τι μπορεί να συμβεί και επειδή υπάρχει πληροφορία ότι ο Ερντογάν θα πάει και στη Θράκη μια μέρα πριν, αντιλαμβάνεστε σε τι δηλώσεις προκλητικές θα προβεί, όπως ήταν αυτές του Τούρκου Ναυάρχου βέβαια, που δείχνει ακριβώς και την πολιτική της Τουρκίας, που δεν είναι φυσικά ένα κλίμα συνένεσης και συνύπαρξης, αλλά
η γεωπολιτική εξάλληψη της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και σε, διότι... και σε μια στιγμή που υπάρχει έντονη αντίδραση και από πολιτικές ηγεσίες και από κοινωνίες με τη στάση που έχει κρατήσει στη Γάζα. Σε όλη τη Δύση. Κανένας δεν συνομιλεί με τον Ερντογάν σε όλη τη Δύση. Βλέπετε ακόμα και ο Σόλτ στο Βερολίνο. Ήταν πολύ έτσι ψυχρός στην όλη σχέση. Δεν δόθηκε κοινή συνέντευξη τύπου, ούτε οι κλασικές χαρούμενες φωτογραφίες. Εμείς είμαστε κατ' έναν τρόπο που προσωπικά δεν μπορώ να τον εξηγήσω, πολύ γαλαντόμοι και είμαστε οι μόνοι οι οποίοι συνομιλούμε δημοσίως με κάποιον που σύμφωνα με το δυτικό στρατόπεδο στηρίζει την τρομοκρατία. Αν για τη Δύση δηλαδή η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση και ο Ερντογάν το λέει αυτό δημόσια Πολάκης και προσπαθεί να το διατυμπανίσει και να φανατίσει το δικό του πληθυσμό και να φανεί ως ηγέτης του Ισλάμ. Εμείς τι ρόλο ακριβώς παίζουμε δεν το έχω καταλάβει. Όταν θα γίνει αντιληπτό μετά τις 7 Δεκεμβρίου πιθανά να είμαστε στην ευχάριστη θέση να το ξανακουβεντιάσουμε. Σίγουρα θα το ξανακουβεντιάσουμε γιατί θα κάνουμε και μια αποτίμηση του αποτελέσματος. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά. Η οπτική την οποία δώσατε σε αυτό το θέμα ήταν πολύ σημαντική και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας στο προσεχές διάστημα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ κύριε Δαμαβολίτη. Καλημέρα σας. Καλημέρα.